έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους το ποσό των 78.500 ευρώ για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας επιτροπής όσον αφορά την ενίσχυση για τα πετρέλαια των σχολείων. Θέλω λοιπόν επ' ευκαιρίας να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα σχολεία μας να μείνουν από πετρέλαιο με δύο προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, όλοι οι διευθυντές των σχολείων και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ελέγξουν τη στάθμη του πετρελαίου μέσα στα τεπόζητά τους, να ενημερώσουν τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, να είναι σε μια άψογη συνεργασία μαζί τους, έτσι ώστε να μπορούμε σύντομα να προμηθεύουμε τα σχολεία μας πετρέλαιο, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα όπως είχε δημιουργηθεί και πέρσι. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή όπως είχε γίνει και πέρσι, να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό από τις αντιπολιτεύσεις και να δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και πέρσι, αν θυμάστε καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σε όλους τους διευθυντές πριν γυρίσει ο χρόνος, να φροντίσουν μέσα στα τεπόζητά τους να έχουν αρκετά καύσιμα, χρήματα θα έχουν οι σχολικές επιτροπές, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.